Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα έχουμε μια ιδιαίτερη ιστορία. Είναι μια ιστορία που μας έχει στείλει μια φίλη, η οποία έχει δεχθεί απογοήτευση από μια γυναίκα την οποία θεωρούσε φίλη της. Πίστευε η ίδια πως ήταν φίλη της. Τώρα να διαβάσουμε τι μας λέει. Ερωτική απογοήτευση, λέει, από πρώην φίλη μου. Κυρία Πετρίδου, χαίρετε. Είναι ιδιαίτερως σημαντική για μένα η ακρόαση των ομιλιών σας στο YouTube και η παρουσίαση διάφορων σημαντικών και πολύπλευρων θεμάτων που διαχειρίζεστε και παρουσιάζετε. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι γυναίκα 50 ετών και έχω σχέσεις μόνο με γυναίκες μετά τα 22 μου χρόνια. Θέλω να σας θίξω ένα θέμα που δεν έχω βρει στην αναζήτηση που έκανα στο υλικό που έχετε στο διαδίκτυο. Οι ομοφιλόφιλες γυναίκες, θα το γνωρίζετε ενδεχομένως από πελάτησές σας, αλλά σας το αναφέρω κι εγώ. Κάποιες φορές συνάπτουν σχέσεις με straight γυναίκες. Θα έλεγα συνάπτουν σχέσεις με γυναίκες που νομίζουν ότι είναι straight ή δηλώνουν πως είναι straight. Τις περισσότερες φορές, όπως και στη δική μου περίπτωση, εμείς οι γκέι γυναίκες δεν κάνουμε το πρώτο βήμα, ειδικά αν είναι του στενού φιλικού ή επαγγελματικού περιβάλλοντος μας, ακόμα και αν μας αρέσουν, σεβόμενες την ερωτική τους επιλογή. Στη δική μου περίπτωση, στενός μου άνθρωπος από το φιλικό μου περιβάλλον, μία πανέμορφη γυναίκα φίλη μου 45 χρονών, μου απευθύνθηκε ερωτικά σε ένα ταξίδι που είχαμε κάνει μαζί στο εξωτερικό. Ενώ εγώ παράλληλα βρισκόμουν σε σχέση για 5 χρόνια με άλλη γυναίκα ομοφιλόφιλη όπως είμαι και εγώ. Αναπτύχθηκε μεταξύ μας έντονη σεξουαλική σχέση με την μέχρι πριν τη μέρα που κάναμε σεξ φίλη μου, συμφωνώ αν προχωρήσεις σε μια ερωτική σχέση δεν μπορείς να θεωρήσεις ότι είναι φίλη σου αυτή η κοπέλα, γίνεται ερωτική σύντροφος. Αλλά δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα με διεκδικούσε από την πολύχρονη σχέση μου, την οποία γνώριζε και προσωπικά και με την οποία εγώ βίωνα μια κανονικότητα. Εξαιτίας των πολλών επαγγελματικών υποχρεώσεων της σχέσης μου στο εξωτερικό, υπήρχε πολύς χρόνος μεταξύ εμού και της φίλης μου και έτσι συνδεθήκαμε πολύ έντονα και πολύ στενά. Την ερωτεύτηκα και μπήκα στη διαδικασία να χωρίσω τη σχέση μου για να είμαι μαζί της. Εξάλλου ήταν πολλά χρόνια φίλη μου και υπήρχε μεταξύ μας μια βαθιά γνώση της μιας για την άλλη. Νομίζω ότι από όσα περιγράφεις στη συνέχεια, δεν είχες και τόσο βαθιά γνώση της φίλης σου εσύ. Νόμιζες ότι είχες, αλλά δεν είχες. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να κάνουμε φιλία ή παρέα με ένα άτομο για μεγάλο χρονικό διάστημα και να μην καταλάβουμε το ποιόν του, εκτός και θα βρεθούμε σε μια σύγκρουση. Εκεί στη σύγκρουση ή εκεί που θα τερματιστεί αυτή η παρέα, αυτή η φιλία, θα φανεί και ο χαρακτήρας, η προσωπικότητα και αν είναι σεβαστικός αυτός ο άνθρωπος ή όχι. Είχα μια ιδανική σεξουαλική ζωή μαζί της και μάλιστα είχα εντυπωσιαστεί από τη σεξουαλικότητα της δεδομένης της μέχρι τότε straight σεξουαλικότητας. Ξαναλέω ότι εγώ πιστεύω ότι ο ερωτικός προσανατολισμός δεν αλλάζει στα 45. Μπορεί κάποιοι άνθρωποι να μην θέλουν να αποδεχθούν τον ερωτικό τους προσανατολισμό. Δηλαδή μπορεί κάποιοι να δηλώνουν ότι είναι ετεροφιλοφίλη, αλλά στην πραγματικότητα να μην είναι. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να δεχθώ ότι μια κοπέλα η οποία είναι ετεροφιλόφιλη δημιούργησε για τόσο καιρό όπως περιγράφεις μια σχέση με μια γυναίκα. Δύσκολο μου φαίνεται. Άγγε, δεν νομίζω ότι είναι ερωτικός προσανατολισμός το ζήτημα. Το ζήτημα είναι τι είδους άνθρωπος είναι η κοπέλα αυτή ή πώς έχει λειτουργήσει τέλος πάντων. Είμαι ένας πολύ επιφυλακτικός άνθρωπος στον έρωτα γιατί γνωρίζω πόσο βαθιά μπορεί να πληγώσει και ήμουν πάντα ιδιαίτερως προσεκτική. Στην περίπτωση της φίλης μου όμως αφέθηκα γιατί ένιωσα ασφάλεια και κατανόηση και δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι δεν θα με διαχειριζόταν σωστά υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Έγινε όμως το ακριβώς αντίθετο. Μετά από 15 μήνες με άφησε ξαφνικά γιατί ερωτεύτηκε έναν άνδρα ο οποίος έχει ψηλό κοινωνικό στάτους. Δεν θα πω τι επάγγελμα κάνει. Και αυτό θα μπορούσα να το κατανοήσω. Λες. Αυτό που με πλήγωσε και με ισοπαίδωσε συναισθηματικά είναι το γεγονός ότι ανακάλυψε ό,τι είχαμε μαζί. Μου είπε μετά από 15 μήνες ότι αυτή ποτέ δεν ένιωσε άνετα. Μάλλον μόνη μου έκανα έντονο σεξ και ότι έπρεπε να το περιμένω ότι κάποια στιγμή θα αποχωρούσε γιατί είναι straight και οι σχέσεις με γκέι γυναίκες είναι μόνο δοκιμαστικές. Χρησιμοποίησε αυτή τη λέξη, δοκίμαζε για 15 μήνες δηλαδή.
Μια γυναίκα που με διεκδίκησε, που απέτησε να χωρίσω τη σχέση μου, που ήρθε και έμεινε μαζί μου στο σπίτι μου για 15 μήνες, όπου κάναμε καθημερινά σεξ, όπου ταξιδεύαμε συνεχώς, είχαμε κοινή ζωή. Το είχαμε πει στους κοινούς μας φίλους. Μου έλεγε ότι θέλει να αγοράσουμε ένα σπίτι και να μείνουμε μαζί για πάντα. Μια γυναίκα η οποία δεν είχε υποχρεώσεις, οικογενειακές υποχρεώσεις, μεγάλα τα παιδιά της. Και χωρισμένη με διαζύγιο από το γάμο που είχε προηγουμένως. Δηλαδή εντελώς ελεύθερη να συνέψει σχέση χωρίς περιορισμούς, ξαφνικά με εγκατέλειψε, λες. Με άδειασε. Μου είπε ότι δεν την αφορά ομοφυλόφιλη έκφραση και ότι κακώς επένδυσα και δεν προστάτευσα τον εαυτό μου, ότι δεν μπορεί χωρίς άντρα, ότι ήταν ξεκάθαρη από την αρχή ότι της αρέσουν οι άντρες, γεγονός που ναι μεν το έλεγε, αλλά το εκλάμβανε ως μια αγωνία και όχι ως μια τοποθέτηση. Γιατί έχω συνάψει σχέσεις και με άλλες straight γυναίκες και όλες είχαν την ίδια ακριβώς αγωνία. Επίσης με παραπλανούσε το πόσο με τα μούτρα είχε πέσει σε αυτή τη σχέση και πόσα όνειρα έκανε μαζί μου για το μέλλον. Η κοπέλα αυτή δεν ξέρω, αλλά ίσως να είναι και οριακή. Δηλαδή ίσως να έχει και μια οριακή διαταραχή προσωπικότητας και σίγουρα είναι νάρκισσος με τον τρόπο που λειτουργεί. Ένιωσε ότι κάποιος άνθρωπος με χρησιμοποίησε για να κάνει τον πειραματισμό του και μετά με άδειασε. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν μια από τις ελάχιστες στενές μου φίλες, η οποία με γνώριζε πολλά χρόνια, για την οποία δεν θα είχε πάει ποτέ το μυαλό μου ότι θα μπορούσε να με δει ερωτικά. Φίλη μου την οποία είχα βοηθήσει και είχα στηρίξει με κάθε τρόπο και ψυχολογικά όταν χώρισε με τον άντρα της πριν πολλά χρόνια και οικονομικά όποτε είχε ανάγκη και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Δεν μετανιώνω για αυτά που της προσέφερα. Η απογοήτευση μου όμως είναι μεγάλη, γιατί ήρθε σαν ένα τσουνάμι που μου κατέστρεψε τη ζωή από τη μια στιγμή στην άλλη, γιατί χώρισα για να είμαι μαζί της, ήμουν ευτυχισμένη κοντά της, ανέλαβα τη διαχείριση ενός δύσκολου χωρισμού από την προηγούμενη σχέση μου και στο τέλος μου είπε ότι δεν κατάλαβα καλά, ότι δεν ήταν ποτέ δοσμένη σε μένα ολοκληρωτικά, ότι πήγαινε μαζί μου σε ένα επίπεδο δοκιμαστικού σεξ, ακριβώς έτσι το είπε, λέει, σεξ, δοκιμαστικού σεξ, δοκιμάζουμε για 15 μήνες, ναι βεβαίως. Και απαιτεί να πατήσω ένα μαγικό κουμπί και να ξαναγυρίσω στη φιλική σχέση που είχαμε, την οποία προτιμά από την ερωτική. Α, όλα δικά της τα θέλει. Και μάλιστα θυμώνει που δεν μπορώ να το κάνω από τη στιγμή που, όπου υπάρχει αγάπη από τη στιγμή που υπάρχει αγάπη μεταξύ μας. Εγώ φυσικά, επειδή ψυχοθεραπεύομαι τα τελευταία 4 χρόνια και δεν θέλω να μοιράζομαι τον άνθρωπό μου με έναν άλλον άνθρωπο, όπως ευθαρσός μου πρότεινε, να έχει και εμένα και τον άντρα, απομακρύνθηκα πλήρως και έκοψα κάθε επικοινωνία. Και πολύ καλά έκανες, γιατί η κοπέλα αυτή δεν έχει ενσυναίσθηση, δεν λυπάται τους ανθρώπους που ταλαιπωρεί και χρησιμοποιεί τους ανθρώπους ξεκάθαρα. Και αφού είναι δοκιμαστικά που έκανε σεξ, γιατί θέλει να σε έχει και σένα και τον άντρα τώρα. Ό,τι να ρε, όλα θα τα ακούσουμε εδώ πέρα. Όπως λες, απομακρύνθηκες και έκοψες κάθε επικοινωνία. Γεγονός που με ισοπαίδωσε ψυχικά, ξεκίνησα αντικαταθλιπτικά για να αντιμετωπίσω τη μεγάλη μοναξιά, ακύρωση, ψυχικό αδιέξοδο και απελπισία, στην οποία πέρασα από τη μια στιγμή στην άλλη, για να αντιμετωπίσω τα καταθλιπτικά συμπτώματα που μου δημιουργήθηκαν και κυρίως για να μπορέσω να εργαστώ και να είμαι σε καθημερινό επίπεδο διαθέσιμη στους ανθρώπους που δουλεύω μαζί τους, στους πελάτες μου κλπ. Δεν λέω το επάγγελμα της κοπέλας γιατί είναι χαρακτηριστικό. Νιώθω μεγάλη προδοσία και μοναξιά. Έχασα και τον ερωτά μου, έχασα και τη φίλη μου, έχασα και την πρώην σχέση μου. Το μόνο που με κρατά είναι η δουλειά μου. Σας έγραψα αυτή την ιστορία για την περίπτωση που θέλετε να κάνετε ένα βίντεο για αυτό το ιδιαίτερο θέμα, που φαντάζομαι δεν θα είμαι η μόνη ομοφυλόφιλη γυναίκα που το έχει αντιμετωπίσει. Μήπως και βοηθήσει το βίντεό σας και κάποια άλλη γυναίκα που είναι στη θέση μου και δεν έχει τη δύναμη να το δημοσιοποιήσει ή να πάει σε ψυχολόγο. Σας ευχαριστώ θερμά με εκτίμηση. Λοιπόν, φιλενάδα, σε ευχαριστώ για το email σου. Λυπάμαι πάρα πολύ για όλα αυτά που μας περιγράφεις που έχεις βιώσει. Στην ουσία έχεις δεχθεί ναρκισσιστική κακοποίηση. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Η πρώην φίλη σου, η πρώην φιλενάδα σου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αδίσταχτα χρησιμοποιεί τους ανθρώπους. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν σέβεται τα συναισθήματα των άλλων και τα θέλει όλα δικά της. Και αυτό το οποίο με έχει εκνευρίσει και με έχει εξοργήσει περισσότερο από όλα όσα μου έγραψες είναι ότι είχε το θράσος να σου πει ότι δοκίμαζε, κάνει δοκιμαστικό,
Κάνε δοκιμαστικό μου φιλόφιλο σεξ. Συγγνώμη, αλλά κάποιος που θέλει να δοκιμάσει, θα δοκιμάσει μια φορά και είτε θα πει μου αρέσει, ας ξαναδοκιμάσω και θα δοκιμάσει για λίγο καιρό και μετά θα πει α, μου αρέσει, το ακολουθώ, ή να πει δεν μου αρέσει, δεν μου άρεσε, λυπάμαι, δεν μου άρεσε, δεν μου βγήκε, δεν μου βγήκε να έχω ερωτική επαφή με γυναίκα και επειδή δεν μου βγήκε δεν θα συνεχίσω. Δεν το κάνεις για 15 μήνες και να μένεις στο σπίτι του άλλου, να εκμεταλλεύεσαι τον άλλο δηλαδή και οικονομικά και συναισθηματικά, μέχρι να βρεις ένα καλύτερο κορόιδο. Συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση, γιατί σαν να σε λέω και σε ένα κορόιδο. Κορόιδος, έπιασε κορόιδο όμως, και να πάω παρακάτω, να κάνω την πάπια, να πω ότι άμα δεν ήμουν ερωτευμένη μαζί σου, άμα δεν δοκίμαζα, και να μείνουμε φίλες για αν θες να το κάνουμε κιόλας. Ό,τι να είναι, ένας ηθικός αχταρμάς. Ηθικός αχταρμάς. Και ξαναλέω, όταν χρησιμοποιώ τον όρο ηθική, και το έχω εξηγήσει σε άλλο βίντεο, εδώ πέρα το χρησιμοποιώ σε σχέση με τον χαρακτήρα, το ήθος, το έθος. Το ήθος στην κακία δηλαδή. Χρησιμοποιώ τον όρο ηθική και ανηθικότητα σε σχέση με, με την επιλογή να κάνουμε κακές πράξεις. Η κοπέλα αυτή είναι κακοποιητική προς εσένα και φαντάζομαι ότι θα υπάρξει και στο μέλλον κακοποιητική και προς άλλους ανθρώπους. Λοιπόν, έχω μια γνώμη ότι θα είναι πιο εύκολη η ζωή των ανθρώπων που είναι ομοφιλόφιλοι αν επιλέγουν να κάνουν σχέσεις με ανθρώπους που είναι ανοιχτά και ξεκάθαρα ομοφιλοφιλοι. Νομίζω ότι παίζεται με τη φωτιά στην περίπτωση που λέτε εγώ είμαι ομοφιλόφιλη, έχω αποδεχθεί τον ερωτικό μου προσανατολισμό, επιλέγω όμως να κάνω σχέση με μια γυναίκα η οποία δηλώνει straight, η οποία δηλώνει ετεροφιλόφιλη. Αν μπαίνετε σε τέτοιες σχέσεις, νομίζω ότι είναι σαν να παίζετε με τη φωτιά. Είναι σαν να, όπως την περίπτωση που λέμε, δεν τα φτιάχνουμε με παντρεμένους, γιατί άμα τα φτιάξουμε με παντρεμένους θα έχουμε σίγουρα προβλήματα. Έχεις δίκιο ότι έχω ξανακούσει τέτοιες ιστορίες στο γραφείο με γυναίκες οι οποίες έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ όταν μπήκαν σε ερωτικές σχέσεις με γυναίκες οι οποίες ερωτεύτηκαν με μια άλλη γυναίκα, έκαναν σχέση με μια άλλη γυναίκα, αλλά δήλωναν ότι ήταν ετεροφιλόφιλες. Και πολύ συχνά, εκ των υστέρων, αποκαλύπτεται ότι είχαν παράλληλα και σχέσεις με άνδρες, είχαν παράλληλα και σχέσεις με άλλες γυναίκες κλπ. Αν ένας άνθρωπος δεν έχει την ψυχοσυναισθηματική ωριμότητα και την πνευματική ωριμότητα να αποδεχθεί τον ερωτικό του προσανατολισμό, να αγαπήσει τον εαυτό του όπως πραγματικά είναι, γιατί δεν είναι κακό πράγμα να είσαι ομοφιλόφιλος, έτσι γεννιέσαι. Είτε μας αρέσει είτε όχι, είτε αρέσει στη θρησκεία είτε όχι, είτε αρέσει σε κάποια κλειστά μυαλά είτε όχι, κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται με ομοφιλοφιλικό ερωτικό προσανατολισμό. Έτσι είναι η φύση τους. Δεν το κάνουν επίτηδες οι άνθρωποι αυτοί. Δεν σημαίνει ότι είναι κακοί άνθρωποι επειδή έχουν διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό από ό,τι έχουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Το έχουμε πει και άλλες φορές ότι ένα ποσοστό γύρω στο 10% των ανθρώπων σε όλες τις κοινωνίες έχουν ομοφιλοφιλικό ερωτικό προσανατολισμό. Δεν είναι κακό πράγμα αν είναι κάποιος ομοφιλόφιλος. Κάνει κακό στον εαυτό του όμως όταν δεν παραδέχεται τον ερωτικό του προσανατολισμό στον εαυτό του και σε άλλους. Έχω ακούσει πάρα πολλές ιστορίες για ανθρώπους οι οποίοι είναι ομοφιλόφιλοι, παρόλα αυτά το αρνούνται, παντρεύονται ανθρώπους του αντίθετου φύλου, άνδρες που παντρεύονται γυναίκες, γυναίκες που παντρεύονται άνδρες, τους αποκρύπτουν την ομοφιλόφιλη φύση τους και μετά απατάνε το τέρι τους με άλλους ανθρώπους οι οποίοι είναι ομοφιλόφιλοι, πληγώνουν και το τέρι τους, πληγώνουν και τους εραστές τους κλπ. Και δημιουργούνται μεγάλα και σοβαρά ψυχικά δράματα. Και επίσης, η φιλία δεν είναι καλή ιδέα να μετατρέπεται σε ερωτική σχέση. Δεν είναι καλή ιδέα. Κάποιες φορές μπορεί να συμβεί. Αλλά να έχετε υπόψη σας, να έχουμε υπόψη μας όλοι, ότι μία φιλία όταν μετατραπεί σε ερωτική σχέση, υπάρχει μεγάλη περίπτωση να χαλάσει αυτή η φιλία διαπαντός. Γιατί αν μια ερωτική σχέση δεν πάει καλά, δεν είναι υγιές μετά να το γυρίσουμε στη φιλία και να το παίζουμε σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Στον έρωτα βιώνουμε πολύ έντονα συναισθήματα, γιατί όταν ερωτευόμαστε και όταν δημιουργούμε ερωτικές σχέσεις, αφινόμαστε, όπως έγραψε πολύ ορθά η φίλη, αφινόμαστε, και επειδή ακριβώς οι ερωτικές σχέσεις έρχονται πάρα πολύ κοντά
στον πυρήνα μας, τότε μπορεί να γίνουμε πάρα πολύ ευάλωτοι. Και οτιδήποτε συμβαίνει στον έρωτα, εάν τελειώσει ο έρωτας σε μια ερωτική σχέση, μετά που θα τελειώσει η ερωτική σχέση, οτιδήποτε συμβεί που μας έχει πληγώσει, μας έχει σημαδέψει ανεξίτηλα. Οπότε δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στο να είμαστε φίλοι μετά με έναν άνθρωπο που μας έχει παρατήσει, με έναν άνθρωπο που μας έχει προδώσει, με έναν άνθρωπο που έχει ακυρώσει πλήρως τα συναισθήματα μας. Αυτή η φίλη σου σε έχει προδώσει. Σε έχει χρησιμοποιήσει για τους λόγους που μόνο η ίδια ξέρει. Πολύ πιθανόν να σε έχει χρησιμοποιήσει για να ζήσει την αγάπη σου, για να ζήσει κάτι που είχε αποθυμένο να ζήσει, σε έχει χρησιμοποιήσει για να μένει τζάμπα στο σπίτι σου, σε έχει χρησιμοποιήσει. Σε έχει χρησιμοποιήσει, σε πέταξε μετά σε στημένη λεμονόκουπα, σε έχει προδώσει, έχει προδώσει την εμπιστοσύνη σου, έχει προδώσει τα όνειρα που κάνατε μαζί, σου συμπεριφέρθηκε με πολύ άσχημο τρόπο και μετά έρχεται με ναρκισσιστικό αίσθημα κυριότητας και απαιτεί να είστε ξανά φίλες. Και ερωτική σχέση να μην είχατε μεταξύ σας και με τη φιλία σας μόνο να παραμένατε, αν σε είχε προδώσει και αν σου είχε κάνει κακό, δεν μπορεί να έχει κανένα δικαίωμα μετά να έρχεται να απαιτεί να είστε ξανά φίλες, εφόσον εσύ δεν νιώθεις καλά να έχεις οποιαδήποτε σχέση μαζί της. Εννοείται να μην υποκύψεις τα αιτήματά της, εδώ σε αρρώστησε. Σου προκάλεσε κατάθλιψη όλη αυτή η κατάσταση, γιατί και αυτό ακριβώς είναι μια ακόμη ένδειξη ότι είναι ναρκισσική κοπέλα αυτή, γιατί οι άνθρωποι που μπαίνουν σε σχέσεις με ναρκισσούς μπορεί να πάθουν μεγάλη ψυχική ζημιά, μέχρι και κατάθλιψη μπορεί να πάθουν μετά. Και διαταραχή μετατραυματικού στρες, γιατί μιλάμε για μια συνεχή κακοποίηση. Και ψάξε το αυτό στη ψυχοθεραπεία σου, να αναλύσετε μαζί με τον θεραπευτή, τη θεραπευτρία σου, να αναλύσετε τα μοτίβα της σχέσης σας, το τι συνέβαινε μέσα στη σχέση σας, γιατί είμαι σίγουρη ότι δεχόσουν ψυχική κακοποίηση και προτού σε παρατήσει για τον άντρα. Και προτού σε παρατήσει. Δεν ξέρω, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να διαβάσουμε στα σχόλια τη γνώμη ανθρώπων που είχαν παρόμοιες εμπειρίες ή τη γνώμη ανθρώπων οι οποίοι έχουν ομοφιλοφιλικό ερωτικό προσανατολισμό για αυτή την άποψη που είπα, ότι είναι καλύτερα όταν είμαστε έξω από την ντουλάπα, όταν είμαστε εξοικειωμένοι και αποδεχόμαστε τη φύση μας, να μην μπαίνουμε σε σχέσεις με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι συνειδητοποιημένοι. Γιατί υπάρχει και μια πνευματική διάσταση στην οποία υπάρχει διαφορετικότητα ανάμεσα σε έναν άνθρωπο που αρνείται την ομοφιλοφιλία του και έναν άνθρωπο που την έχει αποδεχθεί, την έχει αγκαλιάσει και τη σέβεται. Είναι πολύ ψυχοσυναισθηματικά ανώριμος κάποιος ο οποίος αρνείται τη φύση του. Είναι κακοποιητικός προς τον εαυτό του κάποιος ο οποίος αρνείται τη φύση του. Άρα αναπόφευκτα θα συμπεριφερθεί με ανωριμότητα και θα προκαλέσει κακό και στον άνθρωπο με τον οποίο θα συνδεθεί. Όταν μπαίνουμε στη διαδικασία να δημιουργήσουμε μια ερωτική σχέση, πρέπει να επιλέγουμε το ποιόν των ανθρώπων με τους οποίους θα φτιάξουμε την ερωτική σχέση, το ποιόν του ανθρώπου με τον οποίο θα κάνουμε την ερωτική σχέση, όπως πρέπει να επιλέγουμε και το ποιόν του φίλου με τον οποίο θα κάνουμε τη φιλία, ούτως ώστε να μην βάζουμε τον εαυτό μας σε κίνδυνο. Επίσης, αυτό που σου συνέβη και εσένα, που ήσουν σε μια ερωτική σχέση στην οποία ήσουν καλά και έχεις μια κανονικότητα και ήρθε αυτή και σε προκάλεσε σε ένα ταξίδι, εκεί πέρα είχες ένα πειρασμό. Είχες ένα πειρασμό. Και εσύ, τώρα εκ των υστέρων, είμαι σίγουρη ότι μετά από το πάθημα σου, το οποίο σίγουρα σου έχει γίνει μάθημα, εάν βρισκόσουν ξανά σε μια παρόμοια κατάσταση, που να έχεις μια ερωτική σχέση στην οποία να είσαι καλά και ερχόταν να σε προκαλέσει ερωτικά οποιοδήποτε πρόσωπο, όσο όμορφο και να είναι, τη λες είναι μια πολύ ωραία γυναίκα 45 ετών, όσο ωραία γυναίκα και να είναι, όσο ελκυστική και να είναι, είμαι σίγουρη πως δεν θα επέλεγες να βάλεις την κανονικότητα σου, την ηρεμία της ψυχής σου σε κίνδυνο για να κάνει τα κέφια της η κάθε μια και μετά να σε βγάζει και τρελή και να σου λέει ότι δεν έγινε και τίποτα και ότι απλώς έκανε δοκιμή για 15 μήνες και να θέλει να σας και φίλες για να την υποστηρίζεις ή για να της προσφέρεις τις παροχές που της προσέφερες προηγουμένως. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ να μην μας εκμεταλλεύονται οι άλλοι άνθρωποι που έχουμε αφήσει να μπουν στη ζωή μας, είτε με το μανδύα του φίλου, είτε με το μανδύα του ερωτικού συντρόφου,
και να σκεφτόμαστε πάντα ότι δεν σκέφτονται όλοι όπως εμάς και ότι δεν λειτουργούν όλοι όπως εμάς. Και επειδή εμείς μπορεί να μην ξεγελούσαμε τον άλλον, δεν σημαίνει ότι ο άλλος δεν θα προσπαθήσει να μας ξεγελάσει. Και επειδή εμείς δεν θα προσποιούμασταν, να μην σημαίνει ότι και ο άλλος δεν θα προσποιείται. Και επειδή εμείς δεν θα ήμασταν ωφελημιστές, δεν σημαίνει ότι και ο άλλος δεν θα είναι ωφελημιστής. Αυτά τα λέμε πολύ συχνά εδώ στο κανάλι και νομίζω ότι αυτό το βίντεο μπορεί να φανεί χρήσιμο και σε ανθρώπους που να έχουν ετεροφιλοφιλικό σεξουαλικό προσανατολισμό ή ερωτικό προσανατολισμό, καλύτερο όρος ερωτικός προσανατολισμός. Και στο βιβλίο με ρώτας αυτός ο διάγνωστος στο αντίστοιχο κεφάλαιο για την ομοφιλοφιλία, λέω ότι καλύτερα να λέμε τον όρο ερωτικός προσανατολισμός παρά σεξουαλικός προσανατολισμός, γιατί δεν κάνουν μόνο σεξ οι ομοφιλοφιλοί άνθρωποι, κάνουν και ερωτικές σχέσεις. Και βιώνουν όλες τις εκφάνσεις του έρωτα και δικαιούνται να βιώνουν όλες τις εκφάνσεις του έρωτα και στην προσπάθεια να προστατεύσουν τον εαυτό τους από το να βιώνουν όλες τις εκφάνσεις του έρωτα πρέπει, είναι καλή ιδέα, η γνώμη μου λέω πάντα ως ψυχολόγος, είναι καλή ιδέα όσο ξεκαθαρισμένος είσαι εσύ, άλλο τόσο ξεκαθαρισμένος να είναι και ο άνθρωπος με τον οποίο θα δημιουργήσεις μια σχέση. Γιατί ακριβώς είναι ομοφοβικό το να θεωρεί κάποιος ότι η ομοφιλοφιλία έχει να κάνει μόνο με το σεξ. Άρα χρησιμοποιούμε τους ομοφιλόφιλους ανθρώπους για να κάνουμε το σεξ που γουστάρουμε, αλλά δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε ισότιμες ερωτικές σχέσεις. Δεν δικαιούνται οι άνθρωποι αυτοί να βιώσουν τον έρωτα. Και μόνο όταν είναι σχέση μεταξύ άντρα και γυναίκας μπορεί να είναι έρωτας και μπορεί να είναι κανονική σχέση. Το λέω ειρωνικά αυτό, ότι δεν το υποστηρίζω. Και ότι ναι, είμαι γυναίκα και είμαι straight και τώρα θα κάνω το κέφι μου, θα πάω να δοκιμάσω σεξουαλικά για 15 μήνες και μετά βρήκα έναν πλούσιο, έναν που έχει μια καλή δουλειά και ένα καλό κοινωνικό προφίλ, θα πάω να κάνω σχέση με αυτόν και θα πω και στην εντός εγώ φίλη μου, που μόνο φίλη σου δεν ήταν αυτή, φίλη ήταν, θα πω να της πω ότι ναι καλέ, δοκίμασα, έλα τώρα πώς κάνεις έτσι, επειδή χωρίσεις από τη σχέση σου, επειδή μετάζεσαι και με πόντιζες 15 μήνες, επειδή σε έκανα να πιστέψεις και σε άφησα να πιστέψεις ότι θα ζούσαμε για πάντα μαζί και θα αγοράσαμε σπίτι μαζί κλπ. Σιγά μωρέ, δοκίμαζε, εγώ πάντα σου λέγω ότι ήμουν straight. Προσοχή, μακριά από ανθρώπους που δεν είναι ξεκάθαροι με τον εαυτό τους, γιατί όπως δεν είναι ξεκάθαροι με τον εαυτό τους, έτσι δεν θα είναι και ξεκάθαρη με τους άλλους ανθρώπους τις οποιασδήποτε σχέσεις δημιουργήσουν. Η γνώμη μου πάντα. Την αγάπη μου στέλνω σε όλους. Φιλιά.